Κύριε Παπαδημούλη, σα ευχαριστούμε πολύ που είστε στο κεντρικό δελτίο τη Ευρωβουλευτή. Σα ευχαριστώ. Ευρωβουλευτή, συστάσει δεν χρειάζεστε, αλλά έτσι για να είμαστε στο τυπικό, Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, πώ τα βλέπετε τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, η, το, η ατμόσφαιρα μυρίζει παρούτη κυριολεκτικά. θα έχουμε Κυριακή κοντή γιορτή τη ε, εκλογέ. Ένα ερώτημα είναι η διάσπαση, αλλά πριν από αυτό θέλω να μου πείτε, θα είναι ντέρμπι, γυρίζει, επειδή εσεί έχετε ταχθεί στο πλευρό τη κυρία Αξιόγλου. Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να υπογραμμίσω είναι να καλέσω τον κόσμο να ψηφίσει μαζικά την Κυριακή. Όσο πιο μεγάλη είναι η συμμετοχή, τόσο το καλύτερο όποια ή όποιο και κερδίσει. Δεύτερον, ναι, πιστεύω ότι κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνάει, αναπτύσσεται μια ισχυρή δυναμική υπέρ της έφης της Αχτσιόγλου και εκτιμώ ότι η οποιο και κερδισει δευτερον ναι πιστευω οτι καθε μερα καθε ωρα που περναει αναπτυσσεται μια ισχυρη δυναμικη υπερ της εφης της και εκτιμω οτι η εκλογη την Κυριακή θα είναι ντέρμπι και πιστεύω ότι σίγουρα είτε κερδίσει η Εφη Αχτσόγλου που ε, εγώ επιθυμώ και θα σας εξηγήσω γιατί, είτε ο Στέφανος Κασελάκης έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε ότι η ενότητα που είναι προϋπόθεση για την ανάκαμψη και την νίκη της πολιτικής και της κυβέρνησης Μητσοτάκη απαιτεί πρώτον ένα σαφές πλαίσιο συμφωνημένο πολιτικό τι λέμε δεύτερον καταδίκη και από τους δύο της ανθρωποφαγίας και των επιθέσεων και των χτυπημάτων κάπτα από τη μέση όπου δέχθηκε τόνους λάσπης η έφτιαξη όλου το τελευταίο διάστημα από ανώνυμους κυρίως λογαριασμούς που όμως όλοι στηρίζουν Κασελάκη Αυτό όμως δεν μπορεί μπορείτε να το αποδώσετε στου ανώνυμους λογαριασμού. μπορείτε να το αποδώσετε στον ίδιο τον κύριο τον Κασελάκη. Όχι, αυτό που όμω απαιτώ και δεν έγινε παρότι του ζητήθηκε επανειλημμένα, είναι όχι απλώ να πει, πιστεύω την Εφη Αρτσιόγλου, ότι δεν υπονομεύεται τον Τσίπρα και δεν έστειλε αυτό το δίθεν SMS, αλλά να καταδικάσει αυτό το βόρβορο. Mm -hmm. Γιατί ο Τσίπρα μίλησε. Δια του καρτερού, του θανάση, του στενού του συνεργάτη και χαρακτήρισε αρουραίου του διαδικτύου αυτού. Που συγκοφαντούσαν την έφυγα αξιόλου, διότι. Εσεί λέτε πω. Όμω έπρεπε να βγει ο ίδιο ο κύριο Τσίπρα. Όχι, να βγει όχι, ο ίδιο. Όχι, εγώ λέω ότι έπρεπε ο κύριο Τσίπρα. Ακούσε Κασελάκης. δηλαδή το γεγονό ότι βγήκε ένα πολύ στενό του συνεργάτη με ένα άρθρο, με, με δύο άρθρα. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν ότι όταν λέει κάτι ο Θανάσιο Καρτερό έχει την υπογραφή Τσίπρα. Mm -hmm. Και ο, ο Τσίπρα δια του Καρτερού χαρακτήρισε αρουραίου του διαδικτύου αυτού που διέσπιδαν αυτά τα ψεύδη. Αυτό που δεν έκανε ο Στέφανο Κασελάκη και έχει μερικέ ώρε να το κάνει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνει. Είναι να καταδικάσει με αυστηρότητα αυτή τη βρωμιά. Γιατί κοιτάξτε κυρία Αντωνοπούλου, να είμαστε λογικοί. Και ξέρετε εγώ δεν φανατίζομαι ούτε διατυπώνω χαρακτηρισμούς δεκαετίες τώρα στο χώρο αυτό. Mm -hmm. 7 Ιουνίου, λίγο πριν τις δεύτερες εκλογές, ο Τσίπρας επέλεξε να κάνει την κεντρική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για την παρουσίαση του προγράμματός του ναι. και επέλεξε να έχει δίπλα του την Έφη Χτσιόγλου, τον Αλέξη Χαρίτσι, τον Διονύση Τεμπονέρα και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ναι. Έβαλε με δική του επιλογή του εχθρού του και τους του υπονομευτέ του. Α σοβαρευτούμε. Τώρα, επειδή είπα να σοβαρευτούμε, το πιο σημαντικό για μένα είναι να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να νικήσουμε το μισοτάκι κυρία. Και πρέπει, πρέπει. να έχουμε μια μαχητική αντιπολίτευση. Θέλω να μου πείτε, Αλλά να, προσ... να τελειώσω τη φράση Φεβαίως. μου αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να πάμε πάλι από το 18 στο 35 και στο 40 και να γίνουμε η επόμενη κυβέρνηση να έχουμε ενότητα, σοβαρότητα, αξιοπιστία, πρόγραμμα. Και σε αυτά νομίζω ότι η Εφη Αυτιόγλου νέα, δοκιμασμένη, δουλευταρού, σοβαρή, αξιόπιστη έχει ένα πλεονέκτημα. Ο Στέφανο Κασελάκη θα θέλω να είμαι δίκαιο. Έχει αυτή, ένα επικοινωνιακό κύριε χάρισμα. Κύριε αυτή η, η δήλωσή του χθε το βράδυ περί κρατηδίου που προσπαθούσε να μιλήσει για το ψευδοκράτο θα παίξει ρόλο στο, στο αποτέλεσμα, Αν και είμαστε πολύ κοντά στη, στην κάλπη. Νομίζω ήταν ένα σοβαρό λάθο που δεν φανερώνει μόνο μια ελλειπή. Ε, χρήση της ελληνικής γλώσσας. Λέτε είναι και άγνοια Νομίζω ότι ιστορικών δεδομένων και Ένα έλλειμμα, και ένα έλλειμμα γνώσης ε, όχι μόνο των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά της πάγιας εθνικής γραμμής αρκεί κυρία Αντωνοπούλου να δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα και τα δελτία ειδήσεων στην Κύπρο για να δείτε τι δικαιολογημένη οργή Ελίστε. προκάλεσε αυτό. Και επειδή ο επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αύριο ο υποψήφιος πρωθυπουργός, σας Έτσι. λέω καθαρά τη γνώμη μου. Λοιπόν, ε, να, να πω μια φράση ακόμη. Σα λέω καθαρά τη γνώμη μου. Με έφυγα Ξιόγλου πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πολύ πολύ μεγαλύτερε πιθανότητε να κερδίσουμε τι εκλογέ και να έχουμε για πρώτη φορά γυναίκα πρωθυπουργό. Ο Δε Στέφανο Κασολάκη, που είναι επικοινωνιακό ταλέντο, θα πρέπει να αξιοποιηθεί τα μάλα στη συλλογική μα προσπάθεια. Μάλιστα. Άρα, μιλάτε, στέλνετε έτσι ένα μήνυμα ενότητα. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαβδίπολη. Και οι, οι δύο να συνεννοηθούν την επομένη και να ενταχθούν και να οργανώσουν τη συλλογικότητα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο πρόσωπο. Αυτό είπε. το λέτε τώρα και στην κυρία Χτσιόγλου, ανήκησε ο κύριος Κασελάκης, κύριε Παπαδημούλη. Είναι σαφέ και η κυρία Χτσιόγλου έχει επανειλημμένα πει, και συμφωνώ μαζί τη ότι η ενότητα είναι προϋπόθεση απαραίτητη και για να τη χτίσουμε χρειάζεται σαφές συμφωνημένο πολιτικό ναι, πλαίσιο. Άρα να μείνει η κυρία Χτιόγλου αν κερδίσει ο κύριος Κασελάκης. Δεν δίνω συστάσεις. Εγώ είμαι 50 χρόνια το σε αυτό είπατε όμω το όμως πριν. Λέω... Στον κύριο Κασελάκη. Λέω Λέ... το λέτε και στην κυρία Χτιόγλου αν κερδίσει ο Κασελάκης. Προφανές, Κασελάκη. αλλά δεν χρειάζεται να τη το υποδείξω διότι η ίδια το θεωρεί εκ των όνων προϋπόθεση και λέει Μάλιστα. δύο Ζαφές. πράγματα, δύο πράγματα και τα επαναλαμβάνω. Μηδενική ανοχή στη λάσπη, γιατί με λάσπη δεν χτίζεται mm -hmm. ενότητα και συμφωνημένο πολιτικό πλαίσιο. Ο πρόεδρο του κόμματο σέβεται το συλλογικό πλαίσιο, τι συλλογικέ θέσει. Και αν θέλει κάτι να αλλάξει, πρέπει να το σας προτείνει και να εκπληρώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εδώ. Καλή επιτυχία για την Κυριακή.